νομίζω χάθηκε πριν τις εκλογές, οπότε δεν είχε κανένα λόγο να κρατήσω την εντολή. Από εκεί και πέρα δεν έχω κανένα λόγο να κρύψω ότι το αποτέλεσμα το εκλογικό είναι για μας ένα οδυνηρό σοκ, απρόσμενο οδυνηρό. Φοβάμαι και για την κοινωνία είναι οδυνηρό το αποτέλεσμα, ακόμα και για όσους ψήφισαν την Νέα Δημοκρατία, δεδομένου διαμορφώνονται σχετισμοί που αν επαναληφθούν στις επόμενες εκλογές της ενισχυμένης αναλογικής, θα δημιουργήσουν συνθήκες ασφιχτικές για τη δημοκρατία. Μια παντοδυναμία και μάλιστα μιας κυβέρνησης που η συμπεριφορά της στην πρώτη τετραετία έδειξε ότι δεν σέβεται ούτε το κράτος δικαίου, ούτε τη δημοκρατία, ούτε τον πλουραλισμό. Φανταστείτε λοιπόν έναν παντοδύναμο, ανεξέλεγκτο, ηγεμόνα πρωθυπουργό, αν αποτυπωθούν αυτοί οι σχετισμοί. Συνεπώς, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα για μας, τούτη την ώρα, να δούμε πώς θα αποτρέψουμε την επανάληψη αυτών των σχετισμών στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση 25 του Ιούνιου. Σε ό,τι αφορά τις πληγές της κοινωνίας λοιπόν θα ασχοληθούμε. Οι πληγές για το ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένες. Δεν έχουμε όμως άλλη επιλογή, να σταθούμε στα πόδια μας. Όπως γνωρίζετε, οι νίκες έχουν πολλούς πατεράδες, αλλά οι ήττες έχουν πάντα έναν. Προσωπικά αναλαμβάνω ακέραια την ευθύνη για αυτό το αποτέλεσμα, αλλά στο δικό μου ηθικό λεξιλόγιο, αναλαμβάνω την ευθύνη σημαίνει στέκομαι και δίνω τη μάχη. Και αυτό θα κάνω. Βεβαίως, αντιλαμβάνομαι την ευθύνη να ζητήσω και μία συγγνώμη από τους ανθρώπους που πληγώσαμε, τους εκατοντάδες χιλιάδες φίλους, μαχητές, αγωνιστές και ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, και να δώσουμε και μια υπόσχεση ότι θα δώσουμε μαζί τη νέα αυτή μάχη, όρθι, με στόχο, επαναλαμβάνω, το μεγάλη εικόνα, να μην έχουμε μια παντοδύναμη, ανεξέλεγκτη, ηγεμονική και αλαζονική κυβέρνηση. Αυτό είναι κακό για τη δημοκρατία και για τη χώρα, αλλά και να παραμείνει η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, βασικός κορμός και εκφραστής των λαϊκών αγώνων και διεκδικήσεων. Κύριε Πρόεδρε, είχατε πει ότι με 6 μονάδες θα υπάρχουν. Θα τα πούμε όλα αυτά. Για το Πασόκ τι απαντάτε? Έκανε λόγο για πρωταθλητές τράσους. Θα τα πούμε. Και ότι οι δημοσκοπήσεις το δίκησαν. Λοιπόν, Αλέξη, σε ακούμε. Οδυνηρό σοκ, αναπάντεχο οδυνηρό σοκ. Ζητώ συγγνώμη.